Ούτε πολλοί υποστήριξαν ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι τουρκικά. Επίσης, για μία ακόμη φορά, στοχοποίησαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά τα πλάνα από την επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εκείνα που ωραίγονται οι Τούρκοι, φαίνεται πως ενοχλούν. Κάπως έτσι ο πολύς κύριος Μεχμέτ Σακίρ Μπασάκ συγκέντρωσε τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και διαμαρτυρήθηκαν έξω από το ελληνικό προξενείο της Μύρνης. Bu yaklaşım ne komşuluk, ne dostluk, ne de kardeşlik anlayışla bağdaşmamaktadır. Μπορεί τα τουρκικά κόμματα να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στον αριθμό των ελληνικών νησιών που θεωρούν δικά τους και υπό ελληνική κατοχή. Όμως ο Προκόπης Παυλόπουλος από το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι, έχοντας τους ένστολους ακρίτες στο πλευρό του, θύμισε πως υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Εδώ είμαστε, χωρίς εκτόσεις, να υπερασπιστούμε έδαφος, σύνορα, κυριαρχία, που είναι ελληνικά. Που είναι ευρωπαϊκά. Ο Τούρκος κομματάρχης ωστόσο έδειξε πως δεν έχει όρια η προκλητικότητά του. Vatan toprağımıza gözü olan her kim olursa olsun haddini bildirmeyi görebilir. Μάλιστα ο Μπασάκ έκανε λόγο και για ανάγκη λήψης μέτρων κατά της Ελλάδας. Yunan hükümetine gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve uluslararası haklarımız. Και ενώ οι Τούρκοι μιλούν για διεθνή δικαιώματα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη συνάντησή του με τους ομογενείς φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες θύμισε πως είναι η Τουρκία που κρατάει ανοιχτή την πληγή του Κυπριακού. Περιμένουμε επίσης από την Ευρώπη και από την διεθνή κοινότητα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε ένα μείζον ζήτημα που δεν είναι ελληνικό ή κυπριακό, αλλά είναι διεθνές και ευρωπαϊκό, το κυπριακό. Δεν μπορεί να ανέχεται ούτε η Ευρώπη. Ούτε η διεθνής κοινότητα, αυτό το όνειδος της τουρκικής εισβολής και κατοχής.